Παπάδια! Πάτε το λαρίκι! Χαίρεσαι να παίζεις σε ποδόσφαιρο με τέτοια ατμόσφαιρα. Ζηλεύω που δεν είμαι παίχτης και είμαι προπονητής. Είναι καλή ομάδα ο αντίπαλος, είναι πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι θα ανέβει. Δηλαδή, τι να πω. Το παιχνίδι εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο. Όχι μόνο γιατί είναι μια... ο αντίπαλος μας δίνει αξία στη νίκη μας, που αντικειμενικά είναι πρώτος βαθμολογία, έχει καλούς παίχτες. Είναι το γήπεδο, η ατμόσφαιρα, όλα αυτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ φοβάμαι πιο πολύ τώρα τα επόμενα παιχνίδια παρά τα ντέρμπι. Τα ντέρμπι δεν έχω χάσει ακόμα. Δεν έχουμε χάσει κανένα ντέρμπι. Πού κρίθηκε τελικά το ματς, στον γκολ που βάλατε, πού έπαιξε ρόλο? Στον γκολ, στο πάθος της ομάδας, το πιστεύαμε όλη τη βδομάδα. Ήμασταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Όλα τα παιδιά, όλοι στερηθήκαμε εξόδους, βόλτες, οικογένειες και ό,τι άλλο συνεπάγεται με το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό. Όλα τα παιδιά δώσανε παραπάνω από τον εαυτό τους για να δω σε αυτόν τον αγώνα. Τα μισά παιδιά που είναι τραυματίες και είναι μεγάλες απώλειες για την ομάδα σιγά σιγά επιστρέφουν.
Περιμέναμε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο στο συγκεκριμένο γήπεδο που είναι πολύ μικρότερο από τις κανονικές διαστάσεις που παίζουμε εμείς. Πολύ καλή έδρα, δυνατή έδρα. Μπράβο στα παιδιά. Καλή συνέχεια και στα παιδιά. Έχουν και αυτοί ένα δύσκολο πρόγραμμα όπως εμείς, γιατί όπως όλοι ξέρουν, ό,τι αφήνουμε εμείς το ακολουθούν. Νίκη τίτλου, πιστεύω για μένα. Έχουμε άλλα 2-3 σίγουρα δυνατά παιχνίδια. Τα υποτιθέμενα εύκολα πια δεν είναι εύκολα. Ξέρουμε όλοι ότι έχουν ενισχυθεί και οι τελευταίοι πάρα πολύ. Εμείς πάμε με το πλάνο του προπονητή μας. Ακούμε, παίζουμε το παιχνίδι μας και συνεχίζουμε για να ανέβουμε κατηγορία. Νομίζω παίξει κάπως διαφορετικά η Αρμενική σήμερα, Δημήτρη. Έτσι, συνήθως θέλει να έχει την κατοχή στα μάτσα, αλλά σήμερα έπαιξε διαφορετικά. Ήταν η κρισιμότητα του αγώνα, έπαιξε ρόλο και το γήπεδο που είναι μικρό. Η κρισιμότητα είναι το γήπεδο τέτοιο που δεν σε βοηθάει να παίξει την μπάλα κάτω, όπως έχουμε μάθει εμείς να κυκλοφορούμε την μπάλα και να τη βάζουμε κάτω και να σπάμε τις σφιχτές άμυνες. Ήταν δυνατή ομάδα, παίζανε με πολλούς παίκτες στο κέντρο. Παίζανε με ξαφνικές αντιπιθέσεις όπως είδαμε όλοι, δεν βάζανε τόσο την μπάλα όσο εμείς και αναγκαστικά προσαρμόζεσαι και εσύ στο παιχνίδι τους. Ήρθε γρήγορα ένα γκολ, αυτό που θέλαμε, και από εκεί και πέρα το παιχνίδι πήρε το δρόμο του. Δεν σταμάτησε κανένας παίκτης, πιστεύω, ούτε να περπατάει ούτε να πιστεύει ότι κερδίσαμε το 1-0. Το δείξαμε σε όλο το 90 λεπτό. Εντάξει. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, συγχαρητήρια στον αντίπαλο, συγχαρητήρια στους φιλάθλους των εξαρχείων. Παρόλο αυτά που ακούγονται ότι ενοχλούν τις ομάδες και για τα δικά τους, εμάς δεν μας επηρέασε καθόλου. Ίσα-ίσα που πιστεύω λίγοι παίκτες έχουν περάσει από τέτοιες έδρες και πάρα πολύ θα ήθελα να είναι εδώ να έχουν τέτοια κερκίδα με κάποιον αγώνα και ό,τι άλλο είχαν. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία τους. Καλή άνοδο και σε αυτούς.